Γυναικεία υπόθεση 2. Από ένα δίδυμο καταπληκτικό που καταλαβαίνω Λένα Μαντά και Κλέρη Θεοδόρου, Κλέρη Θεοδόρου και Λένα Μαντά, ότι έχετε δέσει και σε ανθρώπινο επίπεδο πάρα πολύ. Προηγήθηκε το ανθρώπινο επίπεδο. Το καταλαβαίνω, γιατί αλλιώς δεν το επιχειρείς με έναν άνθρωπο που δεν ταιριάζουν τα χνότα σου, έτσι τώρα, όχι, κακά τα ψέματα. Όχι, καλώστες, καλή χρονιά. Καλό τάξιδο το βιβλίο σας. Είναι από τις εκδόσεις του Ψυχογιού. Τώρα εγώ πήρα την πρώτη έκδοση ενδεχομένως, όπως όλοι οι δημοσιογράφοι. Θα βρισκόμαστε δεν ξέρω εγώ σε ποια, αλλά στις δικές σας περιπτώσεις είναι ανά 5.000. Είναι 5.000 οι εκδόσεις. Αυτή η έκδοση νομίζω ήταν στις 25.000 η πρώτη. Ναι. Η πρώτη στις 25. Ναι. Εντάξει, τώρα κυκλοφόρησε, έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας, ένα μήνα εισαποκλείσαμε. Ακριβώς, είμαστε στον ένα μήνα. Ήταν ναι, εκεί λίγο πριν τις γιορτές. Ναι, λίγο πριν. Ένα καλό τάξιδο. Έλεγα πριν βγούμε στον αέρα, το γυναικεία υπόθεση 2 σημαίνει 3, μου λένε και 4 και 5. Τι γίνεται λοιπόν με εσάς, τι κορίτσια είστε εσείς? Αυτό που έλεγα είναι ότι προηγήθηκε η φιλία μας, το δέσιμο. Σταδιακά αυτό ανέβαινε, μέχρι που ξέραμε πια πολύ καλά αφενός η μία την άλλη και αφετέρου και τις δυνατότητες, γιατί δύο συγγραφείς που ενώνουν τις δυνάμεις τους πρέπει να έχουν κάποια ποσά ίσα, δηλαδή την ίδια γόνιμη φαντασία και την ίδια ταχύτητα. Σωστά. Συγχρονισμός. Ναι. Η λέξη σωστά. Κλειδί. Σε όλα όμως. Ναι. Ναι, δεν γίνεται. Δηλαδή και τα δίδυμα που έχουν κάνει μέχρι τώρα επιτυχία σε όλα τα πεδία, δηλαδή δεν είναι αναγνέα στη λογοτεχνία, έπρεπε να ταιριάξουν πρώτα σε αυτό το επίπεδο. Δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται. Αλλιώς δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Τι θαυμάζει μια στην άλλη, κυρία Θεοδόρου? Τι θαυμάζετε στη Λένα τη Μαντά? Νομίζω ότι το πρώτο που θα έλεγα είναι η ειλικρίνεια και η ντομπροσύνη, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Είναι ο άνθρωπος που ξέρω ότι θα μου πει πάντα τα πράγματα έξω από τα δόντια, ότι μ' αγαπάει χωρίς ίσως, άρα, γιατί και πώς. Το και κάνει και ότι... χωρίς στρογγυλάδες, δηλαδή δεν την νοιάζει αυτό που έχει να πει να το στρογγυλέψει, να το βάλει σε ένα φίλτρο διπλωματίας. Καθόλου. Καθόλου. Πιστέψτε με, καθόλου. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι και εγώ το έχω αυτό και έχω κατηγορηθεί πολλές φορές γι' αυτό. Από την άλλη όμως πιστεύω πραγματικά ότι είναι από τα πιο ωραία χαρακτηριστικά που μπορείς να βρεις έναν άνθρωπο, ιδίως στην εποχή μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς να εμπιστευτείς ότι ο φίλος σου θα σου πει τα πράγματα με το όνομά του, θα σου πει την αλήθεια, όσο και αν πονάει αυτή. Γιατί έτσι όμως μπορείς να βαδίσεις παρακάτω και έτσι μπορείς να ξέρεις ότι έχεις έναν άνθρωπο που θα σε συμβουλεύσει και στα καλά και στα κακά και δεν θα είναι εκεί μόνο για να σου χαϊδεύσει τα αυτιά. Και είναι το α και το μέγα για μένα αυτό. Κυρία Μαντά, για την Κλέρη Θεοδόρου, τι ξεχωρίσατε και τι ξεχωρίζετε? Γιατί φαντάζομαι ότι ανακαλύπτετε συνέχεια και όσο περνάει ο καιρός στοιχεία η μια της άλλης, έτσι? Ναι, ανακαλύπτουμε, αλλά μία από τα ίδια περίπου ήταν και αυτό που με τράβηξε στην Κλέρη. Η Κλέρη έχει ένα στακάτο ορισμένες φορές ύφος, που επειδή εγώ είμαι του στακάτου, εγώ συχαίνομαι λίγο, με πιάνει μια ανατριχίλα στις διφενιές. Όταν λοιπόν διαπίστωσε ότι αυτό δεν υπήρχε από πλευράς της Κλέρης και ότι ήταν, τη λέω χαϊδευτικά, φράου, γιατί είναι Γερμανίδα. Όντως δεν θέλω ούτε εγώ από το φίλο. Νομίζω ότι η φιλία δεν έρχεται με βελούδινο γάντι. Ναι. Η φιλία η αληθινή πρέπει να έχει αγκάθια. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να πας παρακάτω. Αν έχω έναν άνθρωπο, ήθελα μία φίλη, όχι έναν αυλοκόλακα. Όλα καλώς καμωμένα και όλα τι καλά. Όχι. Την αλήθεια ζητάς από το φίλο τον πραγματικό. Οπότε με αυτά τα δεδομένα και οι δύο προχωράμε. Έχουμε μία ειλικρίνεια που ενοχλεί τους άλλους. Εγώ επειδή είμαι και αρκετά μεγαλύτερη από την Κλέρη. Όχι, να τα λέμε και αυτά. Έχω και αυτή τη λογική το ότι αν ο άλλος απέναντι δεν με ενδιαφέρει, δεν θα διάσω το κεφάλι μου για να γεμίσω το δικό του. Στο μεταξύ, άρα είναι κρίμα, είναι κρίμα που σας ακούμε περίφημα, αλλά παγώνει κάθε τρεις και λίγο η εικόνα και δεν βλέπουμε, είστε και οι δύο πολύ εκφραστικές
και δεν βλέπουμε όλες τις εκφράσεις, γιατί παγώνει, κάτι γίνεται εκεί με το ίντερνετ. Μα να σου πω, Λένα μου, και εσύ έχεις επιλέξει να ζεις και στο χωριό. Τι να σε κάνω. Ναι. Κατάλαβες, πού να το βρεις το 5G. Λοιπόν, όχι, τι 5G, κάτσε, πολλά λέμε. Πολλά λέμε. Εδώ το ίντερνετ για να δουλέψει είναι και στα κέφια του. Α, καλά, εντάξει, άρα το πετύχαμε σε καλή στιγμή, μην το μαλώνουμε και μας το κόψει εντελώς. Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται, έχουμε σκληρή ιστορία στη γυναικεία υπόθεση 2. Ναι, η ιστορία είναι αρκετά σκληρή. Έχει να κάνει... Πες τα εσύ, να λέω εγώ. Λοιπόν, έχουμε την Antinoe Productions, μια εταιρεία παραγωγής ή αλλιώς ίσως ένας δολοφόνος με σύμπλεγμα Θεού. Όλοι ξέρουμε ότι ο Νόε είναι αυτός που σκοπό είχε να διασώσει τα είδη από τον αφανισμό. Εδώ έχουμε στο βιβλίο μας ακριβώς το αντίθετο. Ο Αντινόε, ο δικός μας ήρωας λοιπόν, έχει σκοπό να αφανίσει. Mm-hmm. Και τι θέλει να αφανίσει? Θέλει να αφανίσει νέους αγόρια τα οποία απάγονται, βασανίζονται και δολοφονούνται στο Instagram και σε παράλληλα σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, τα οποία θεωρεί ότι δεν έχουν λόγο ύπαρξης πάνω σε αυτό το πλανήτη λόγω κάποιων πρώτερων πράξεών τους. Ως εκεί για την ιστορία θα σας φτάσουμε, τα υπόλοιπα στο βιβλίο. Πάμε στην άλλη πλευρά τώρα. Πάμε στους αστυνομικούς που καλούνται όλη αυτή την ιστορία να την φωτίσουν, να την ξεδιαλύνουν. Ναι, εδώ συναντάμε... Γιατί εδώ όλοι έχουν ρόλο πρωταγωνιστικό, εννοώ. Ναι. Ναι. Εδώ ξαναβρίσκουμε τους πρωταγωνιστές της γυναικείας υπόθεσης, δηλαδή πάλι μαζί μας είναι η Νόρα Δενδενού, είναι ο Νικόλας Παναγιωτίδης, είναι η Ελπινίκη Δόκα, απλά εδώ η Ελπινίκη εμπλέκεται λίγο παραπάνω σε αυτή την υπόθεση, έχει προσωπικό συμφέρον σε αυτή την υπόθεση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ξαναβρίσκουμε λοιπόν όλους τους γνωστούς από το πρώτο μέρος, σύν ότι προστίθενται άλλα δύο άτομα. Είναι ο Μιχάλης, και να με κρεμάσεις δεν τη θυμάμαι. Ορφανός, αλλά και την άλλη δεν θυμάμαι. Η Σαβίνα Μαρνέρη. Η Σαβίνα Μαρνέρη, εγώ έχω και αυτό το κακό, άμα τα γράψω τα ξέχασα. Έχουμε λοιπόν δύο καινούριους συναδέλφους, που και αυτοί θα εμπλακούν πολύ ενεργά στην υπόθεση. Έχουμε εστιάσει λίγο παραπάνω στο περιπετειώδες κομμάτι εδώ και όχι τόσο στο κοινωνικό, γιατί από μόνο του το θέμα, όταν το γράφαμε, δεν το ξέραμε ότι θα υπήρχε τέτοια ανάδυση του bullying και όλων αυτών των κοσμάτων που βλέπουμε. Αυτό ήθελα να πω, συγγνώμη, κάνω αυτή τη μικρή παρένθεση. Η επικαιρότητα κάθε μέρα λέει 15χρονος λίστεψε συνομιλικό του, 16χρονος μαχαίρωσε. Και δηλαδή, δεν λέω για τη φρικιαστική ιστορία στο Μενίδη με το παιδί που το βίαζαν τα συνομήλικα και πάει λέγοντας. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται μεταξύ των νέων άνθρωπων. Όντως. Είναι κάτι το οποίο και εμάς μας τρόμαξε. Δηλαδή, όταν άρχισαν και έσκαγαν αυτές οι ειδήσεις, τηλεφωνούσε η μία στην άλλη και έλεγαν τι γίνεται. Και επίσης για άλλη μια φορά, έτσι, γιατί στο πρώτο βιβλίο το περάσαμε αυτό με τις γυναικοκτονίες. Ναι, εδώ τώρα το περνάμε με το bullying. Νομίζω στο τέλος θα πιστούμε και εμείς οι ίδιες ότι έχουμε προφητικές ικανότητες και όχι πολύ καλές κεφάρες. Που μακάρι να μην τις είχατε, έτσι. Δηλαδή. Πραγματικά. Ναι, και αυτό είπα και στην Κλέρι, να προσέξουμε λίγο τι θα γράψουμε στο τρίτο. Δηλαδή πραγματικά φοβάμαι. Μην το ζήσει και αυτό η κοινωνία μας, ας πούμε. Ναι. Και αυτά τα πράγματα καλό είναι να μένουν στη φαντασία των συγγραφέων και στις σελίδες ενός βιβλίου και να τα διαβάζεις και να λες έλα τώρα αυτό δεν γίνεται. Ναι, κοίτα όμως τα παιδιά, τώρα θα μου πεις μπορεί να είναι ένα φτηνό άλοθη. Έλεγαν ότι εμείς κάναμε αναπαράσταση σκηνών που είδαμε σε σειρά ή σε ταινία, δεν θυμάμαι. Φτηνή στην περίπτωση, έτσι, προφανέστατα. Αλλά θέλω να σου πω ότι... Είναι και πάρα πολλά τα ερεθίσματα όμως, είναι η αλήθεια στην εποχή μας. Δηλαδή, όχι μόνο οι σειρές και οι ταινίες, τα βιντεοπαιχνίδια. Ναι. Αυτό. Έχουν εύκολη πρόσβαση στη βία τα παιδιά, έτσι, να τη δουν παντού. Και πολύ εύκολη πρόσβαση που και οι γονείς, όσο από πάνω κι αν είναι, δεν μπορούν εύκολα να την ελέγξουν. Γιατί είναι παντού. Είναι στο κινητό και στο δικό τους κινητό, να μην είναι στο κινητό του φίλου τους. Δηλαδή, πραγματικά τους έρχεται από παντού. Προχθές διάβαζα ή άκουγα κάπου, συζητάγανε τη διαφορά των κινουμένων σχεδίων, πώς αυτά έχουν εξελιχθεί
από τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή η βία, τροφοδοτούμε με βία τα παιδιά από τα πολύ τρυφερά τους χρόνια. Ναι. Οπότε λες γι' αυτό όλα τα συναντούμε και τόσο νωρίς. Συναντούμε πια παιδιά παραβατικά, παιδιά εγκληματίες. Από το δημοτικό. Ναι. Μήπως είναι τώρα, θα μου πεις, ούτε η δική μου δουλειά ούτε η δική σας είναι να κάνουμε το ψυχογράφημα αυτών των παιδιών, αλλά μήπως και τα παιδιά σήμερα βιάζονται να τα ζήσουν όλα νωρίς? Δεν νομίζω ότι μπορούμε να επιρρύψουμε ευθύνες, αν μπορεί να τοποθετηθεί έτσι, στα παιδιά. Ναι, σαφέστατα. Αυτό ξεκινάει ένα βήμα πιο πίσω. Θεωρώ ότι όλο ξεκινάει από τους γονείς. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής κάπου έχει περιορίσει τους δεσμούς της οικογένειας, λίγο τους έχει σπάσει. Δηλαδή βλέπεις στην Αθήνα παιδιά 12 χρονών και κυκλοφορούν μία η ώρα τη νύχτα. Ναι. Αυτό από μόνο του κάτι λέει. Δεν υπάρχουν γονείς να ανησυχούν τι κάνει ένα παιδί 12 χρονών μία η ώρα τη νύχτα έξω από το σπίτι του. Δηλαδή έχουμε και εμείς αγωνείς και οι εκπαιδευτικοί από το δικό τους το μετερίζει, έχουν μοιρασμένες τις ευθύνες. Χαίρομαι που το λες για τους εκπαιδευτικούς, γιατί όταν σκάνε τα περιστατικά μπούλινγκ στα σχολεία, σηκώνουν τα χέρια ψηλά και λένε «Α, σίγουρα δεν έγινε μέσα, έγινε έξω». Δηλαδή πρέπει και εκείνοι να έχουν λίγο πιο τεντωμένες τις κεραίες, λίγο να ασχοληθούν περισσότερο, γιατί όλα αυτά τροφοδοτούνται και γεννιούνται και στα σχολεία και είναι κρίμα. Ισχύει αυτό. Βέβαια, εγώ θα μιλήσω λίγο και από την πλευρά του εκπαιδευτικού, ότι πάρα πολλές φορές και πράγματα που τα βλέπεις και τα εντοπίζεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο στην εποχή μας να επικοινωνήσεις σωστά με τον γονέα. Γιατί ο γονέας δεν στέκεται πλέον δίπλα στον εκπαιδευτικό, στέκεται απέναντι. Και αυτό που κοιτάει ανά πάσα στιγμή είναι το πώς θα επιτεθεί και πώς θα μπορέσει να αναιρέσει όλα αυτά που προσπαθεί ο εκπαιδευτικός να του πει για το παιδί του. Που δεν προσπαθεί να του τα πει ούτε από κακία, ούτε για να κατηγορήσει το παιδί, ούτε τίποτα. Για να βοηθήσει και να προστατεύσει, προσπαθεί να τα πει. Οπότε έχουμε και φαινόμενα που ο εκπαιδευτικός τελικά βρίσκεται δαρμένος, κυριολεκτικά. Και με μια τεράστια ευθύνη στα χέρια του, μια καυτή πατάτα στα χέρια του, και καταλήγει με καταγγελίες, με εδέμα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, γιατί τόλμησε να πει σε κάποιον γονιό ότι υπήρχε πρόβλημα. Άρα η άμυνα του γονιού, αντί να γίνει μια παραδοχή ότι κάτι δεν έκανα εγώ καλά, αυτό που έλεγε πριν η Λένα, γίνεται επίθεση στον εκπαιδευτικό. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν γίνεται και από όλους τους γονείς, δηλαδή θα είναι και εκείνοι που θα σκύψουν το κεφάλι, που θα κάνουν τις γρήγορες σκέψεις και θα αναλογιστούν τις ευθύνες τους και το πράγμα θα προσπαθήσουν στο βαθμό που μπορούν να το σώσουν σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. Ή με τους εκπαιδευτικούς ή να αναγνωρίσουν το πρόβλημα και να στραφούν σε έναν ειδικό, ώστε να βοηθηθεί επί της ουσίας ένα παιδί. Να. Ξέρεις τι, λέγαμε πριν ότι μπορείς την αλήθεια να την πεις με έναν ομό τρόπο, με κοινικό τρόπο, αλλά καταλαβαίνω επειδή είσαι μάνα μεγάλων πια παιδιών, το να μιλάς για την ευθύνη του γονιού με τον απόλυτο τρόπο που το έκανες, δεν το κάνεις επιπόλαια. Δηλαδή ξέρεις πόσο είναι εύκολο να γλιστρήσει το παιδί και από αυτό που εσύ έχεις τρώσει ως ασφαλές μονοπάτι να ξεφύγει να κάνει να ράνει. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες και καταλαβαίνω με πόση ευθύνη το λες αυτό που λες. Είναι πάρα πολύ, δεν πετάμε ευθύνες και είναι πάρα πολύ εύκολο να σηκώνεις το δάχτυλο και να δείχνεις. Είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής, είναι πολύ γενικό το πρόβλημα και δεν είναι εύκολο να το απλουστεύσεις, γιατί υπάρχουν πολύ σύνθετα. Ο ελάχιστος χρόνος των γονιών, η διαβίωση η οποία έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη οικονομικά και όλοι τρέχουν και δεν προλαβαίνουν. Δηλαδή όλα αυτά μαζί, αθρηστικά, μια καραντίνα 2 χρόνων που προφανώς βοήθησε να αναδυθούν λίγο πιο γρήγορα προβλήματα, όλα αυτά μαζί και φτάσαμε στο σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, γυναικεία υπόθεση 2. Το 3, επειδή είπατε ότι έρχεται. Γράφεται? Ναι, έχει ξεκινήσει και δουλεύεται. Συγεύουμε πληροφορίες. Κάνουμε την έρευνά μας. Εννοείται. Κάνουμε δουλίτσα, μην μας βλέπετε έτσι. Μα είμαι βέβαιος ότι τώρα μόλις κλείσουμε τη σύνδεσή μας, δεν θα πιείτε μόνο καφέ και θα πείτε τα δικά σας. Θα καθίσετε και λίγο να δουλέψετε. Να σχεδιάσουμε. Έχουμε θέματα εδώ πέρα. Δεν είναι εύκολο. Είναι κάποια από τις δυο σας υδροχώος?
Όχι, ούτε καν σε. Γιατί ο υδροχός έχει ως υπέρτατο αγαθό τη φιλία, γι' αυτό το λέω. Θα έχετε καμιά σελήνη, θα έχετε κάτι, για ψάξτε το. Τι να το ψάξουμε. Ναι, δεν γίνεται. Λοιπόν, μέχρι να έρθει η γυναικεία υπόθεση 3 και μέχρι να έρθουν τα ξεχωριστά βιβλία της Λένας Μαντά και της Κλέρης Θεοδόρου, διαβάστε τη γυναικεία υπόθεση 2, μόλις κυκλοφόρησε. Είναι μωρό αυτό το βιβλίο. Είναι στον ένα μήνα της ζωής του. Έτσι, μόλις σαρανταρίζει για την ακρίβεια. Έτσι αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, απολαύστε το από τις εκδόσεις του ψυχογιού. Σας γλυκοφιλώ και ας μας ταλαιπώρησε από το ένδοξο Καπανδρίτη το ίντερνετ. Φιλιά και εσείς δύο. Καλή χρονιά να έχουμε. Και καλή παραγωγική. Συνέχεια. Φιλιά πολλά.